Ωραία. Καλό ρίζο. Καλό ρίζο. Όλα καλά. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές κατρέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμαν. Σωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρόσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογίαν σου άφραντε. Ελέησον ημάς ευχόμεθα καλή επιτυχία στα έργα σας. Επισκέφθηκε το νησί μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, με την ευκαιρία και των προσφάτων καταστροφών που έχουν σημειωθεί στο νησί μας, στα θέματα αρμοδιότητός του, αλλά ταυτόχρονα για να κάνουμε, να εγκαινιάσουμε και ένα είδος γραφείου που σήμερα το εγκαινιάσαμε, που θα είναι εν είδη υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ. Ένα πρώτο βήμα, σε επόμενο βήμα, που θα είναι η ίδρυση υποκαταστήματος αυτού καθ' αυτού του ΕΛΓΑ. Αυτό το υποκατάστημα εγκαινιάστηκε, λειτουργεί από σήμερα στον πρώτο όρφο της περιφέρειας. Έχει επανδρωθεί, έχει στελεχωθεί από γεωπόνο της κυρία Γεωπόνο από την περιφέρεια και από μια γραμματεία από την περιφέρεια. Σε δεύτερη φάση, όταν θα έχει ανδρωθεί λίγο, θα βρει το δρόμο του, θα στελεχωθεί και θα γίνει μόνιμο υποκατάστημα, που την πιστεύω, του ΕΛΓΑ. Είναι το πρώτο ανάλογο εγχείρημα το οποίο γίνεται στην επικράτεια. Δεν έχει υπάρξει άλλο τέτοιο προηγούμενο. Και γι' αυτό και εμείς επενδύουμε ελπίδες για να είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τον ΕΛΓΑ προς το καλύτερο, με την έννοια του να βρίσκεται κοντά στον παραγωγό όταν ο παραγωγός μας χρειάζεται. Σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα το οποίο διαπιστώσαμε στους ελαιώνες που ήδη έχουμε περιοδεύσει, έχουμε επισκεφθεί χθες με τον κύριο Περιφερειάρχη και θα εξακολουθήσουμε και σήμερα να επισκεπτόμαστε μαζί και με τον βουλευτή, τον κύριο Αθανασίου. Πρόκειται για μια δραματική κατάσταση. Αν συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι επί τα τελευταία 4-5 χρόνια, λίγος πολύ, το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται. Δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο για λόγους οφειλόμενους σε ακραία καιρικά φαινόμενα καταστρέφει την παραγωγή. Άρα λοιπόν είμαστε εμπρός στην ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις από την κυβέρνηση να δημιουργηθεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο με το οποίο θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί, διότι δεν εντάσσεται η συγκεκριμένη ζημία στις ζημίες τις οποίες αποζημιώνει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην περιοχή της Λέσβου, είναι και άλλες περιοχές της χώρας. Ήδη σύσκεψη αναφέρθηκε και η Μαθία και άλλες περιοχές, όπου σε άλλου είδους καλλιέργειες, ευρισκόμενες εκτός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η κυβέρνηση δεσμεύεται να εξευρεθεί μία λύση. Θέλω να σημειώσω όμως εδώ ότι η πρώτη προϋπόθεση είναι η λύση αυτή να είναι απόλυτα σύνομη με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ώστε να μην επακολουθήσει καταδικαστική απόφαση της χώρας και εν συνεχεία να ζητούνται τα ποσά να επιστραφούν στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν το πρώτο μέλημα είναι αυτό. Ο Υπουργός ο κύριος Λιβανός, σε συνεργασία με τους ομολόγους του της Μεσογείου και κυρίως με τον Γάλλο και τον Ιταλό, στα Συμβούλια Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαΐου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έθεσε το θέμα, έχει ανοίξει η συζήτηση η οποία αποσκοπεί πρώτον στο να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση των χωρών, έκτακτη χρηματοδότηση των γεωργοασφαλιστικών οργανισμών όπως είναι ο ΕΛΓΑ, και αυτή η χρηματοδότηση να είναι σύνομη, να μην δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με τους κανονισμούς της Επιτροπής. Αποφασίσαμε επίσης εδώ να χρηματοδοτήσει ο ΕΛΓΑ μία μελέτη την οποία ζήτησαν οι εκπρόσωποι των αγροτών, συνεταιριστές και σύλλογοι και επιστημονικοί φορείς,
όπως το ΓΕΟΤΕΕ, να υπάρξει μία μελέτη ειδικά για τη Λέσβο και ενδεχομένως ευρύτερα για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αλλά πάντως με επίκεντρο τη Λέσβο, να μελετηθεί το φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο καταστρέφει οι καιρικές συνθήκες, καταστρέφει την αγροτική παραγωγή, όπως είπαμε προηγουμένως. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι για όλες τις άλλες ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν είτε από παγετό, είτε από χαλάζι, είτε από βροχοπτώσεις και σε μια σειρά από καλλιέργειες, είτε αφορούν και περιπτώσεις απώλειες ζώων, οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ έχουν πράξει το καθήκον τους, έχει προχωρήσει και ολοκληρωθεί το εκτιμητικό έργο. Εχθές όπου μας ετέθησαν ζητήματα κάποιων μεμονωμένων περιπτώσεων που για λόγους γραφειοκρατικούς ή αστοχίας δεν έχουν αντιμετωπιστεί, αποφασίσαμε ότι και αυτές οι περιπτώσεις θα πάρουν τη σειρά τους, όπου υπάρχει ανάγκη να ληφθεί και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ για τη ρύθμιση αργοποριών κλπ. Αυτά θα τα δούμε και θα τα αντιμετωπίσουμε. Συμπληρώνοντας σκέψου, θέλω για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αθανασίου, όλους τους εκπροσώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη σύσκεψη η οποία προλίγου ολοκληρώθηκε, να τους διαβεβαιώσω ότι στη σημερινή εποχή, στην οποία υπάρχει μια ευρύτερη ορίμανση της πολιτικής ζωής της χώρας, τα μίση, η αδιαλαξία, οι άγονες αντιπαραθέσεις δεν έχουν θέση. Το μέλλον του τόπου δεν παίζεται ούτε στο πεζοδρόμιο, ούτε στις εθνικές οδούς. Το μέλλον αφορά όλους μας και ιδιαίτερα τη νέα γενιά και προϋποθέτει συναντήληψη, συνένεση, συνεργασία. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψεως της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με επικεφαλή στον κύριο Λιβανό. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψεως της διοίκησης του ΕΛΓΑ. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας. Προηγουμένως είπατε στην εισήγησή σας ότι ανάλογα με την πορεία του γραφείου θα αποφασιστεί αν θα δημιουργηθεί στον οργανισμό υποκατάστημα. Ποια είναι τα κριτήρια αυτά και πότε θα το ξέρουμε? Αυτό είναι ευτυχώς αντικειμενικό κριτήριο. Θα δούμε τον όγκο της δουλειάς. Θα δούμε πώς εξελίσσεται η ικανότητα του γραφείου να ανταποκρίνεται. Αν για παράδειγμα υπάρχει μεγάλος όγκος δουλειάς, αυτό θα επιταγχύνει τη λήψη των αποφάσεων. Αν δεν υπάρχει τέτοιος όγκος δουλειάς, θα εξελίσσεται η λειτουργία του γραφείου με την προσθήκη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού και θα ληφθούν μεταγενέστερα οι αποφάσεις. Δεν είναι δηλαδή υποκειμενικό, θα έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το γραφείο, πόσες περιπτώσεις ζημιών έχουμε, ποιο αριθμό δηλώσεων έχουμε, θα τα δούμε. Είναι μια δυναμική εξέλιξη και γι' αυτό έχει σημασία ότι έγινε σήμερα το πρώτο βήμα.